Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Συνεχίζω να φοβάμαι ότι μία μέρα θα διαρρεύσουν τα βίντεο πριν ξεκινήσει <laughs> το, <laughs> το, γύρισμα του, του επεισοδίου. Θα δούμε. Λε, λες να θα μάθουμε. only που να βάζουν τα βίντεο αυτά. Όχι. Only fans μικρή κουβέντα. <laughs> ναι. Θα ήταν ό,τι... Καλά, αρχικά η, η ιδέα νομίζω του OnlyFans δεν ήταν να έχει τσόντε. Η αρχή ήταν να έχει Τι... περιεχόμενο από κάποιου που έχουν όντω φαν. Δεν έχω, δεν έχω ιδέα, αλλά αυτό μου θύμισε. <laughs> Για κάποιο λόγο μου θύμισε όταν έγινε αυτό με, την, με τον ΣΑΜ, με τον SBF, πώ λένε η FTX, που είχε βάλει ο Elon Musk στο Twitter ένα screenshot που είχε τη φάτσα του SBF σε βίντεο και καλά από το Pornhub <laughs> και, και λέει Man fucks 10 million people simultaneously. Όντως. <laughs> ναι. <laughs> 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 Γενικά είναι πολύ δυνατό με, το, με το meme game. <laughs> ναι. Εντάξει, κοίταξε. Άμα ε, σου ανήκει η πλατφόρμα, δεν μπορούν ρε παιδί μου να σε μπλοκάρουν. Οπότε. Κοίτα, δεν έχω, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μπουστάρουν το account του. Και εγώ το πιστεύω. Ε, γιατί έτσι και καμιά φορά κατά λάθο ξεχάσα το, το feed μου στο. Όχι το νεότερο πρώτο, αλλά το πιο σχετικό. Δεν θυμάμαι ποια είναι η άλλη επιλογή. Ε, σίγουρα έχει Elon Musk μέσα. Ναι. Εγώ επίση πιστεύω ότι δεν γράφει αυθόρμητα τα tweets του. Λες Ε. 100%. Δηλαδή, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Όταν. Ο, ο τύπος είναι σε κάποιες public εταιρείε, κακά τα ψέματα μέσα. Λοιπόν, Άρα έχει, έχει όντω μια ευθύνη. Γιατί... Μία είναι μόνο public πλέον. Η, ε, το, η Tesla. Η το Twitter Tesla. δεν είναι public. Όχι, το, το Η SpaceX Space δεν είναι. Private όλοι. Είναι private. Έλα ρε. Σκληρό. Όχι, λο, λογικό και εγώ γενικά είμαι υπέρμαχο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν η εταιρεία που φτιάχνει δεν είναι κάτι πραγματικά massive που έχει νόημα να. Καλά, το να πα public είναι θεωρώ, καθαρά θέμα χρηματοδότηση. Θέλω να σηκώσω κάποια κεφάλαια. Ναι, 100%. 100%. Αυτό είναι Απλά να, για να αξίζει ο κόπο μετά να μπλέξει με αυτό το πράγμα, γιατί μετά αυτό είναι, είναι μανίκι. Ναι, 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 είτε. Anyway, ε, φαντάζομαι ότι επειδή είχε και κάτι τρεξίματα τότε με το Dogecoin, νομικά. Τότε που είπε, α, θα παίρνουμε το Dogecoin ναι, και μετά πήγε και το κάνει dump όλο. Ναι, ρε. και επειδή, ε, φαντάζομαι, δεν νομίζω όλα αυτά να είναι εντελώ αυθόρμητα. Φαντάζεσαι να, να κάθεται ένα βράδυ για να λέει... Για να σκεφτώ, μπορώ να βγάλω 50 εκατομμύρια αύριο απλά λέγοντα μια μαλαγία για τον Dogecoin και μετά πουλώντα όσα έχω. Μα την έχει αυτή την ισχύ. Την έχει, την έχει, την έχει, ναι. Οπότε και... δεν ξέρω άμα κάθεται και το σκέφτεται ένα βράδυ, αλλά σίγουρα σκέφτεται τι μπορώ να κάνω με την ισχύ που έχω. Βασικά όλοι το κάνουν και εμεί το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, τι, εμεί σκεφτόμαστε. Α, έχουμε ένα podcast που το βλέπουν 10 νοματέοι. Θα πούμε, ξέρω εγώ, για τα προϊόντα μα εδώ πέρα. Δηλαδή, αξιοποιούμε την πλατφόρμα που έχουμε. Τακ, θεωρώ ότι το pump and dump έχει και την κοροϊδία μέσα σε ένα, σε ένα τέτοιο. Α, ναι, εσύ λες αυτό, δεν λες ότι αξιοποιεί ναι. το... Εσύ λες ότι πάει και... Ναι, εντάξει, οκ, okay, κατάλαβα. Ναι, προφανώς, εντάξει. Αλλά ε, έχω να δηλώσω ότι έχει πολλά αποτυχημένα memes, αλλά κάποια memes είναι πάρα πολύ επιτυχημένα από αυτά που έχει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Όπω <laughs> για παράδειγμα, το τέτοιο αυτό που σου έστειλα με, με το νησί του Πάσχα. Ναι, αυτό ήταν... Είναι... Ήταν... <laughs> ήταν... <laughs> ήταν. πολύ καλό. Δεν ξέρω εν μεταξύ, δεν ξέρω αν αυτά τα βρίσκει. Ή... Ή, ή αν τα φτιάχνουν. Όχι, νομίζω εσύ το έστειλε <laughs> αυτό. Εσύ μου το έστειλε αυτό. Ήταν το πρώτο πράγμα που είδα ένα από τα προηγούμενα πρωί. <laughs> αυτό, στο κινητό το πρωί που ξύπνησα. <laughs> ε, ε, Θεωρεί ότι είναι αποδεκτό να το βάλουμε σαν link κάτω ή όχι. Ναι, μόνο, αφού υπάρχει στο Twitter. Σωστό. Εγώ, δεν είναι... Στο Twitter είναι δηλαδή. Δεν είναι ότι θα βάζαμε <laughs> κάτι άλλο περίεργο. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε, τι έχει γίνει αυτέ τι μέρε. Τι έχει γίνει αυτέ τι μέρε ενδιαφέρον. ενδιαφέρον. Από, ερώτηση. Απολύσει πάνε. Συνεχίζουν δυνατά. Ε, το νομίζω. Το Ιλίου απε, Ποιον άλλο έβλεπα. Ε, έκανε νομίζω δεύτερο γύρο. Έκανε Microsoft νομίζω δεύτερο γύρο απολύσιο. Όχι, ρε φίλε, ή ε, μπορεί να έκανε άλλα προϊόντα. Έκανε το GitHub σίγουρα και το GitLab. Ναι, το είδα για το GitHub και που του έβαλε με το Zord να έχουν Microsoft Teams. Και mm. για να γλιτώσουν κόστη. Για να, μην, για να μην, πληρώνουν Slack. Ναι. Οπότε πλέον θα έχει Microsoft Teams, όλο το, το GitHub. Α, και διώξανε κόσμο και βάλουν Microsoft Teams. Ναι. Okay. Και του είπαν ότι οι υπολογιστέ θα αλλάζουν κάθε τέσσερα χρόνια και όχι κάθε τρία. Το οποίο είναι fair πλέον, ειδικά με τα εμένα λάπτοπ. Κοίτα, τα, τέσσερα χρόνια η αλήθεια είναι ότι είναι το όριο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο τελευταίο χρόνο ίσω είναι τα λεπορία. Και... Τέταρτος. Ναι. Τα ακούγονται αυτά, λε στο βίντεο, τα ντουμπ. Εννοείται. Ντουπ. Εννοείται θα ακούγονται αυτά στο βίντεο. Okay. Ε, ε, θα υποφέρουν οι ακροατέ μα μαζί με εμά που υποφέρουμε κάθε μέρα εδώ πέρα okay. από τι ανακαινήσει. Okay. Airbnb θέλετε, στο κέντρο τη Αθήνα, πάρτε τα. <laughs> λοιπόν, ε, τι έλεγα από κάπου. Λέγαμε, λέγαμε για του υπολογιστέ και ότι ο τέταρτο χρόνο mm. πριν. Λοιπόν, γενικά, νομίζω ότι όντω πάντω όλε οι εταιρείε ή τουλάχιστον όσε φορέ έχω δει κάποια πολιτική τέτοια είναι από 3-5 χρόνια. Άρα δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Δηλαδή, τα 3 συνήθω είναι το πιο νωρί που έχω δει. Δεν έχω δει κάποιον να αλλάζει υπολογιστή σε μικρότερο από 3 χρόνια. Θεωρώ ότι ναι. δεν έχει και νόημα. Ούτε εγώ πιστεύω. Εκτό αν ε, υπάρχει μέσα μια αλλαγή ρόλου ή κάτι που, που χρειάζεσαι. Έχεις ναι, αλλά και μάγες. εγώ δεν νομίζω ότι σε τρία χρόνια το μηχάνημα τα έχει δει όλα έτσι κι αλλιώ. Αλλά από την άλλη, είναι τόσο φθηνοί οι υπολογιστέ. Τόσο φθηνοί οι υπολογιστέ. Αν υποθέσουμε ότι ένα υπολογιστή. Ωραία, πάμε για τον GitHub από το οποίο πληρώνει μισού Αμερική. Ναι. Και α υποθέσουμε ότι ένα υπολογιστή έχει 5.000 δολάρια. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι παίρνει ένα πάρα, πάρα, πολύ καλό μοντέλο, έτσι, δεν παίρνει κάτι μέτριο. Σε, στα, τρία χρόνια, αν υποθέσουμε ότι αυτό ο μηχανικό είναι. Δεν είναι αρχάριο, δεν είναι όμω και ναι. ο πιο καλό μηχανικό που έχει στην ομάδα. Είναι, όπω λέω, στην ξεφτίλα 300 χιλιάρικα. Okay. Τα 5400 χιλιάρικα είναι 1,7%. Να, είναι, 1, ναι. είναι πολύ, πολύ μικρό το ποσοστό. Αν υποθέσουμε ότι αυτό ο υπάλληλο θα φάει δύο μέρε το χρόνο ασχολείται με τον υπολογιστή του. Είναι 220 μέρε εργάτε. Δεν πιστεύω ότι θα ασχολείται με τον υπολογιστή του και θα σου πω γιατί. Γιατί το GitHub, για παράδειγμα, έχει πλέον πώληση ότι όλοι δουλεύουν σε code spaces. Άρα είναι, είναι, by design αργή δηλαδή αυτό που κάνουν. Ναι, είναι by design αργή. Οπότε, ναι. Εντάξει. Okay, άρα Εκτός, βέβαια το ότι δουλεύουν coach spaces δεν σημαίνει ότι δουλεύουν στο coach, στο coach spaces του το... αυτό που έχουμε όλοι. Μπορεί να έχουν, ξέρει, κάποιο δικό του. Όπω είχαμε το Sorsler εμεί. Ναι, όπω είχαμε το δικό μα Sorsler. Και μπορεί να έχουν κάποιο δικό του που είναι on premise, είναι με ξέρεις, πάρα πολύ καλό καλώδιο. Δε, δεν είναι το θέμα το δικτυακό στα coach spaces. Εγώ ταλαιπωρούμε στα code και Μου έχει κάνει πολύ εντύπωση το πόσο πολύ ταλαιπωρούμε. Δεν το περίμενα. Και ε, 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 δεν, εχώ, δεν έχω ρόμο να πιάσω. Ε, έχω ε, 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 περιορίσει δεν πάρα, πολλά... πάρα πολύ τον εαυτό μου τα παλιά χρόνια να γράψω κώδικα σε λογισμικό το οποίο Δε, δεν ήταν εισάξιο με το τοπικό μου μηχάνημα και δεν έχω ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ όσο ταλαιπωρούμε στα Codespaces. Ναι. Δεν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη μου και δεν ξέρω αν θες να πάμε εκεί πέρα. Η γνώμη μου είναι ότι ίσω πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το έχω και τα αφήνω εκεί Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση Γιατί βλέπω και τα code spaces Βλέπω και το Το gitpod που είναι το κλασικό ναι. Εναλλακτικό τέτοιο Μου φαίνεται πάρα πολύ μισοψημένο προϊόν αυτό Ωραία θα σου πω τι συμβαίνει Για πες μου τι συμβαίνει Και από και πέρα επειδή σχεδιάζω Το Πάσχα να πάρω μια εβδομάδα διακοπές Θα δούμε τι μπορεί να γίνει και τότε Το πρόβλημα Με όλα αυτά τα προϊόντα το οποίο δεν το, δεν το έχει το Sorsler είναι το ότι δεν έχουν φτιαχτεί για το web. Yeah. Χρησιμοποιούν web τεχνολογίες, δηλαδή χρησιμοποιούν Electron, το οποίο είναι Chrome και είναι φτιαγμένο, λέει το UI, σε JavaScript και έχουν ένα client-server model, αλλά δεν έχουν φτιαχτεί για να έχουν καλό experience over the web το οποίο σημαίνει ότι εγώ ανοίγω το Chrome, μπαίνω στη σε σελίδα και αυτό φορτώνει έτσι. Γιατί αυτό χρειάζεται trade-offs τα οποία δεν τα έχουν κάνει. Δεν νομίζω <coughs> ότι είναι θέμα εμπειρία όσον αφορά το, το οπτικό κομμάτι, δηλαδή το τον Όχι, editor. Όχι, είναι, είναι όλο αυτό, end-to-end. -end. Εγώ το Visual Studio Code θεωρώ ότι έχει αρκετά καλή απόδοση, ακόμα και αν συνδεθείς πάνω από το ίντερνετ. Όχι. Και, και θα σου πω ναι. γιατί θα, θα βγάλω το web από τη μέση και θα σου πω το πιο απλό. Πολλέ φορέ εγώ πηγαίνω και ε, γράφω κώδικα πάνω από SSH. Ωραία. Στο Visual Studio Code. Είναι OK εμπειρία. Το Code Spaces δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Το Code Spaces είναι αργά τα πάντα εκεί πέρα. Είναι λε και αυτό το μηχάνημα που σου δίνουν. Δεν ξέρω τι κατά σου δίνουν. Ναι. Έχει δοκιμάσει να συνδέει. Είναι χάλια. Είναι πάλι Βέβαια, αυτό. τώρα έχω ένα πρόωρο, παιδί μου. Mac, το οποίο έχει δεν πολύ έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει σημασία. Έχει διαφορά. Δεν, έχει. δεν έχει διαφορά. Δεν έχει, έχει. Δεν έχει σημασία. Γιατί στο Sourcellern δίνουμε 512 MB RAM και είναι πιο γρήγορο. Και στο Code Spaces παίρνει, νομίζω, το λιγότερο 2 GB. Η αλήθεια είναι ότι το άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι δεν περίμενα να πάω. Στο Code Spaces και ο χρόνο που κάνω yarn install, το οποίο έχει όμω και building κομμάτι μέσα, γι' αυτό το, το αναφέρω, mm, okay. θα είναι πιο μεγάλο από το χρόνο που θα το κάνω στην υπολογιστή μου, που δεν έχω ακόμα καλή σύνδεση. Σε ζηλεύω πάρα πολύ. Αυτό το γραφείο σε ζηλεύει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, σπίτι είναι τίμια. Ε, κοίτα, άμα παίξει όντω γιγαμπίτ και Πότε. περιμένω. Περιμένω να το δω, δεν ξέρω ακόμα. Προσπαθώ να έχουν μια λίστα τηλέφωνα. Ναι. Με παίρνουν κάθε πέντε λεπτό τηλέφωνο να με ρωτήσουν κάτι άσχετο. Οκ. Okay. Θεωρητικά το τελευταίο το τηλέφωνο σήμερα το πρωί μου, μου είπαν ότι θα μα πάρουν τεχνική μετά. Οπότε έχω λήξει λογική. Άρα θα δοκιμάσουμε και ένα επεισόδιο μικρή κουβέντα να ανέβει από το σπίτι σου. Α, καλά, αυτό είναι το εύκολο. Το Τέλει. έχω ανεβάσει. ξανεβάσει. Για πάμε. Χωρί για... να βάλω νεί από 5G από το κινητό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Για να δούμε πώ θα είναι. Anyway, πάμε στο κομμάτι του code spaces. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία το αν έχει κάνει κάτι πάντως design για να είναι καλό over the web. Έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το... Συγγνώμη, δεν εννοώ το UI μόνο. Εννοώ end-to-end -end όλο αυτό. Ε, και ότι όλο αυτό το πράγμα πρέπει να είναι κάτι αρκετά έτοιμο. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν νομίζω με τα, με τα pre-build code spaces νομίζω λέγεται αυτή η λειτουργικότητα όπου πρακτικά κάθε φορά που κάνω push σε ένα branch... Αυτό πηγαίνει και ξαναχτίζει τον container τον οποίο θα ξεκινήσω εγώ. Ναι, αλλά επαναχρησιμοποιεί κάποια πράγματα για να είναι πιο γρηγοροι αυτό λέγεται pre-built. Νομίζω. Έχει κάποιο casting φαντάζομαι, στο ενδιάμεσο. Νομίζω, ναι. Το περίεργο είναι ότι είναι τόσο αποδιοργανωμένη η κατάσταση με τα code spaces. Και θα συνεχίσω λοιπόν το Random τώρα αφού μου είπε ότι δεν το κάνω. Ε, το οποίο κάνει το εξή ανοίγει ένα code space και σου λέει ποιο repository θες να ανοίξει. Μετά ανοίγει ένα repository, αλλά όταν πας να φτιάξει ένα code space, σου λέει από ποιο repository να το φτιάξει. Αλλά δεν είναι απαραίτητα δεμένα αυτά. Ναι. Και όταν πα και ανοίξει ένα άλλο repository και πα να διαλέξει σε ποιο code space θα το ανοίξει, δεν έχω εγώ τα code spaces στα προσωπικά τα δικά μου. Εγώ πληρώνω GitHub για παράδειγμα. Δεν μπορώ εγώ να χρησιμοποιήσω τα code space τα οποία πληρώνω για να ανοίξω ένα repository το οποίο βρίσκεται σε έναν οργανισμό, στον οποίο έχω πρόσβαση, αλλά είναι διαφορετικό από τον προσωπικό μου λογαριασμό. Να. Γενικά όλο αυτό το πράγμα είναι ένα χάο, αισθάνομαι. Και αυτό μα φέρνει σε ένα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Το χάο. Το overengineering. Α, άντε πάμε, πάμε εκεί. Ωραία, μ' αρέσει. Και θεωρώ ότι. Τα μείνω σε αυτό. Απλώ θα σου πω για μένα πού κολλάει το overengineering με όλο αυτό, γιατί μπορεί να ακούγεται άσχετο κάτι mm -hmm. γνώμη μου. Κάτι το οποίο και εμεί έχει τύχει να το κάνουμε στο παρελθόν. Αποκλείεται. Όταν πα. <laughs> Όταν πας να κάνει κάτι πάρα μα πάρα πολύ customizable, modular, να επιτρέψει τα παντα mm -hmm. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει over engineering εκεί και ξαφνικά τα πράγματα να μην είναι ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο επίση κάνει ο κυβερνήτη πάρα πολύ, αλλά δεν κάνει τον Docker, για παράδειγμα. Από την άλλη νομίζω δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και ένα άλλο πρόβλημα που συχνά υπάρχει και καταλήγει στο overengineering είναι ότι δυστυχώ πολλέ φορέ όταν ξεκινά να κάνει κάτι, δεν έχει όλη την πληροφορία. Αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια τη στιγμή που σχεδιάζει κάτι. Ναι. Προσπαθεί να, να προβλέψει πολλέ από αυτέ τι περιπτώσει και κάποιε φορέ νομίζω ότι χάνει και την ουσία. Δηλαδή, πάω εγώ και λέω: Θέλω να φτιάξω Έχω ένα παράδειγμα το έχουμε ξαναπεί νομίζω εδώ πέρα. Πάω να φτιάξω έναν τρόπο να μπορούν οι πελάτε μου να τρέχουν εντολέ μέσα στου containers που τρέχουν μέσα στο source, για παράδειγμα. Ναι. Εμεί, επειδή στην αρχή δεν είχαμε αποφασίσει ότι το Docker θα είναι η τελική λύση, ναι. είχαμε φτιάξει κάτι το οποίο λεγόταν process, από ναι. το οποίο έκανε extend, κάτι το οποίο το λέγαμε Docker process. Σωστά. Από το οποίο έκανε extend, όχι extend για την ακρίβεια, αλλά συνδεόταν κάτι που το λέγαμε run config. Το οποίο ήταν ο τρόπο που ξεκινάει τον σερβερ και το τέρμιναλ του. Το οποίο προς. δεν, δεν έχει βάλει το, 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 το κερασάκι τη τούρτα στο overengineering. Ήταν run config factory. Αυτό ναι, το οποίο παρήγαγε το run config. Και είχες, δεν είχε ένα run config ανα project ένα τύπο. Αυτό παραγόταν κάθε φορά που ξεκινάει ένα session. Σε έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα σχεδιασμού εκεί πέρα ήταν ότι επειδή δεν είχαμε run configs για όλα τα διαθέσιμα projects και δεν θέλαμε να κάνουμε ένα μεγάλο migration και να φτιάξουμε ένα run config για κάθε project. Ναι. Πήγαμε και είπαμε ότι αυτά θα δημιουργούνται αν δεν υπάρχουν. Ναι, και έχουμε bug εκεί. Αλλά το αν δεν υπάρχουν έχει bug. Και δεν ξέρει ότι υπάρχει ένα Runconfig και ξαναφτιάχνει πάντα καινούριο. Okay. Και κατέληξε να είναι η Mongo, νομίζω, πιο μεγάλη, το πιο μεγάλο collection να είναι τα Runconfigs. Τα οποία μάλιστα στα migration τελευταία τελευταίο δεν τα πήραμε μαζί, να ξέρει. <laughs> Α, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αλλά θα ξαναδημιουργηθούν. <laughs> <laughs> δεν έχει και πολύ σημασία. Μάλιστα. Οπότε, πηγαίνοντα πάλι πίσω και, και λέγοντα λίγο πιο σφαιρικά αυτό, ε, πρέπει να, βρεις, βρίσκεις πάντα μια ισορροπία μεταξύ του πόσο, ε, θα, εύπλαστο θα είναι ο κωδικά σου, πόσο θα μπορείς να τον αλλάξεις, να τον τροποποιήσεις, να τον επεκτείνεις μετά και πόσο ο κωδικά σου πρέπει να λύνει το πρόβλημα αυτό που θέλεις να λύσει και mm. το οποίο έχει μπροστά σου. Και πόσο χρόνο θες να το κάνεις αυτό, πόσο χρόνο θες να φας το σχεδιασμό, πόσο σημαντικό είναι να φας το χρόνο να τον κάνεις εύπλαστο. Γιατί για παράδειγμα, αν εγώ έχω δύο πιθανές λύσεις και για να τον κάνω τον κωδικά μου πιο εύπλαστο, χρειαστώ τον τετραπλάσιο χρόνο. Mm. Είναι μάλλον πιο απλό να φτιάξει τη μία λύση, και μετά να την πετάξει να φτιάξει την άλλη. Είναι πιο γρήγορο αυτό. Ναι. Δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πέστα. Το πρώτο το είχε πει ο. Uh, PJ Χάιετ, δεν θυμάμαι, ήταν ο ένας από co-founders του GitHub, mm -hmm. σε ένα blog post που εξηγούσε. Πώ φτιάξαν το file system του GitHub. Το, το file system δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα git repositories. Mm -hmm. Και έλεγε πώ ήταν στην αρχή και όλα τα στάδια τα οποία είχαν περάσει. Και έλεγε στο τέλο που είχαν πάει, που είχαν χτίσει ένα file system που μπορούσε να υποστηρίξει εκατοντάδε εκατομμύρια repositories θεωρητικά. Mm -hmm. Και έλεγε πώ πάγαν. Παρα... Λέει ότι το κάθε repository έχει ένα UUID, α πούμε, φαντάσου. Όχι UUID, ένα unique ID, α πούμε, ένα δεκαεξαδικό όμω. Okay. Και δημιουργούσαν. Αυτοί είχαν πρόβλημα, επειδή άμα τα είχαν flat, ήταν πάρα πολλά. Το έχουμε ζήσει και εμεί σε, σε ένα directory και, και έσκαγε. Οπότε μετά, όπω ήταν το χά και είχε ξέρω, 16 χαρακτήρε, κάνουν υποφακέλου ανά πούμε. Έτσι το κάνει και το Git. Κάνανε κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Το έχω δει μέσα στα objects. Και εξηγούσε γιατί αυτό δεν το κάνουν από την αρχή. Και λέει γιατί αν το είχαμε κάνει, θα είχαμε κάνει ένα scalable σύστημα που θα χρησιμοποιούσαν τέσσερα άτομα. Mm -hmm. Θα είχαμε βάλει όλο αυτόν τον κόπο να κάνουμε ένα scalable σύστημα που χρησιμοποιούσαν τέσσερα άτομα και δεν θα είχαμε βάλει για να φτιάξουμε τα features τα οποία χρειάζονταν το πρώτο εκατομμύριο χρηστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέχασα το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω. Α, όχι, το θυμήθηκα και είναι με οδηγεί βασικά εκεί και είναι το ότι έχει πάρα πολύ σημασία για το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι. Yeah. Δηλαδή, ο χρόνο που μπορεί να αφιερώσει στο να κάνει κάτι scalable στην αρχή είναι πολύ λιγότερο από το χρόνο που μπορεί να αφιερώσει μετέπειτα. Ναι. Ναι. Δηλαδή, στην αρχή που δεν έχεις χρήστες, όχι απλά δεν έχει νόημα να το κάνεις γιατί business case είναι προτεραιότητε σου, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει αυτό και λέει «Α, πρέπει να είναι τεχνικά σωστό», αλλά θα απαντήσω και τεχνικά στο ότι επειδή δεν έχει κίνηση, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις database migrations. Δηλαδή, τα, τα, τα λοκαρίσματα που θα κάνεις, πρακτικά, θα επηρεάσουν πολύ λιγότερο αν επηρεάσουν. Και όταν γίνει GitHub, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει. Έχουν ένα εργαλείο το Ghost αυτή για παράδειγμα, που κάνει live migration στα tables τη MySQL χωρί να υπάρχει. Με, με μηδενικό disruption. Έχει ένα τρόπο που το κάνει αυτό, zero lock. Δεν ξέρω, τι περίεργο okay. κάνει. Ναι. Οπότε, όταν, όταν έρθει η θα το βρει τον τρόπο. Αλλά στην αρχή, α μην προσποιούμαστε ότι το database migration θα μα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα κάτω. Κάνε τη βάση τώρα όπως σε βολεύει και άλλαξε την αύριο. Δεν είσαι χρήστης και αυτό είναι καλό. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα χθε, είχαμε μια συζήτηση στην, στην platform όπου πώς μπορώ να δώσω αρκετή πληροφορία χωρίς όλη την πληροφορία. Λοιπόν, ε, όπου έχουμε μια άλλη λειτουργικότητα που θέλουμε να, να εισάγουμε στην πλατφόρμα ε, η οποία λειτουργικότητα όμως, λόγω μιας άλλης λειτουργικότητας που έχουμε ε, γίνεται πάρα, πάρα πολύ δύσκολη okay. Ωραία Άρα, λοιπόν, έχουμε... Συγνώμη, γίνεται δύσκολο το να την εισάγετε λόγω ναι. τεχνικών περιορισμών που υπάρχει κάπου δίπλα ε, υποστηρίζουμε πέντε πράγματα ναι. τα οποία για να τα υποστηρίξουμε ε, και να βάλουμε αυτή την κοινωνική λειτουργικότητα αυτή κάνει πάρα πολύ δύσκολη Έχει αυτή τη κόπο. δουλειά okay. κάνει πολύ, πολύ μεγάλο αυτόν τον κόπο για να το πω πολύ απλά το θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει για stateful ε, workloads. Και επειδή στην πλατφόρμα που στηρίζουμε stateful workloads, δηλαδή yeah. μπορείς μπορεί εσύ να έχει δίσκο πάνω στου containers του οποίου τρέχει, αυτό το πράγμα γίνεται δύσκολο. Ωραία. Και ακόμα και σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, η οποία κάνει μερικά δεκάδε εκατομμύρια zero. Κάνει, δηλαδή είναι αρκετά πιο μεγάλη. Η τελική απόφαση ήταν, Παι, παιδιά, πάμε να το κάνουμε λέγοντα ότι παιδιά αυτό υποστηρίζεται μόνο για του κοντέινε που δεν έχουν δίσκο καρφωμένο πάνω του. Mm. Και βλέπουμε. Άμα δηλαδή είναι το πρόβλημα ότι κάποιοι έχουν την ανάγκη για αυτή τη λειτουργικότητα και το πρόβλημά του είναι αυτό, αυτή λογικά θα είναι κάποιο υποσύνολο των πελατών. Σωστά. Γιατί να μην. Ενώ θα μπορούσε να πα και να πει πώ μπορούμε να φτιάξουμε το file system ώστε να γίνει Επίσης, όλα τη δουλειά. Είναι ίσω και ένα σημαντικό μέτρο πίεση να σπρώξει προ stateless workloads γενικά αν αυτό βγάζει νόημα για το business σου, γιατί μπορεί τα stateless workloads, δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί στο financial κομμάτι, αλλά να έχουν περισσότερο κέρδο. Και να έχουν περισσότερο κέρδο γιατί έχουν λιγότερο management. Άρα χρειάζονται λιγότερο maintenance από. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, στην τύχη. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχει νόημα. Επίση. Ναι, sorry. Απ' τη μία δεν μπορεί να πα και να πει ότι εγώ πετάω έξω από του πελάτε οι οποίοι χρησιμοποιούν Όχι. αυτό. Αλλά μπορεί να πα και να δώσει μια λειτουργικότητα με πολύ πιο εύκολο τρόπο, να δει αν αυτό θα σου δώσει Υποθέτει, λε ότι άμα εγώ φέρω αυτή τη λειτουργικότητα, αυτό θα μου φέρει κάποια δουλειά, παραπάνω ε, χαρούμενοι πελάτε. Κάποιοι πελάτε θα μα δώσουν περισσότερες, περισσότερη δουλειά, γιατί θα μπορούσαν να τρέξουν περισσότερο κομμάτι των, των workloads του πάνω μα. Ναι. Μπορεί τελικά να είναι μια μαλακή αυτό. Και τελικά εσύ να έχει κάτι στη διαδικασία, να πα και να πει: Όσο το κάνω για όλη την πλατφόρμα, για Για, 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 για δύο πράγματα, και τελικά να μην το κάνει γιατί αργεί, ή να το κάνει μετά από δύο χρόνια και να πα και να πει: Όχι, μαλακία. Τελικά δεν χρειαζόταν. Όπω τα Rancon Figs. Τα Rancon Figs χρειαζόταν, έγαμε ό,τι ιδέε, αλλά. No, είναι γαμό για άλλα πράγματα όμω, νομίζω, όχι για αυτό που κάναμε εμεί. Θα σου πω που ήταν, τα, που ήταν, τι ήταν το ωραίο με τα Rancon Figs, το οποίο βέβαια το παρατήσαμε μετά. Το ωραίο ήταν ότι θα μπορούσαμε μετά ο άλλο να παραμετροποιήσει ακόμα περισσότερο την εφαρμογή του και πώ την τρέχει. Αυτό εκεί το πήγαινα. Το, το οποίο είχαμε κάποιε. Βασικά το λάθος ήταν ότι πήγαμε και το κάναμε σαν run config ενώ στην πραγματικότητα είχαμε βρει, είχαμε φτιάξει τρόπου όπου μπορούσε με. διαβάζω λίγο παραπάνω documentation να το κάνει. Yeah. Οπότε κάποιο πει το πρόβλημα, ίσω μπορούσε να βρει τη λύση. Ναι. Αλλά. Ναι. Νομίζω ότι τα run config είναι μια ιδέα που έχουμε πάρει από το PyCharm, by the way, και όλα αυτά τα, τα IDs. Ναι, που έχουν πάρα πολύ. Και το λένε νομίζω και έτσι αρκετά. Παίζει, παίζει. Λοιπόν, Μπράβο, θυμήθηκα τι θέλω να πω γύρω από το θέμα με το file system το οποίο σχολίαζε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε στο Orsler και μάλλον θα έρθει αρκετέ φορέ αυτή η εφαρμογή, σαν παράδειγμα, γιατί και το πιάσαμε. Εντάξει, αυτές η, μέρες η αλήθεια και... είναι ότι σε τόσο μεγάλο προϊόν είναι η, η ίσω πιο μεγάλη εμπειρία που έχουμε, οπότε είναι λέει, ναι. λογικό. Και είναι και από τα κομμάτια στα οποία έχουμε κάνει over Engineering και Πολύ. γι' αυτό, γι αυτό <laughs> έχουμε ορκιστεί και μετά την ιδέα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, ένα, ένα θέμα το οποίο είχαμε ήταν χρήστες οι οποίοι δημιουργούσαν πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά αρχεία mm -hmm. και αυτό τελείωνε τα iNodes στο σύστημα. Γιατί είχαμε EXT4 και αυτό είχε συγκεκριμένα iNodes και ένα, ένα NPM install να τελείω τελείωναν όλα τότε. Yarn install, whatever. Θυμάμαι σε παρένθεση να πηγαίνω και να σβήνω όλα τα node modules από δικά μου projects όταν, όταν έσκαγε το σύστημα ναι πήγαινα και καθάριζα τα δικά μου projects τα οποία ήξερα ότι είναι εύκολο και δεν με πείραζα να το κάνω, ώστε μέχρι να το επαναφέρουμε μετά. Και το Babel ήταν αυτό το οποίο δημιουργούσε τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή το Babel ήταν για πίστευτα πολλά αρχεία. Anyway, okay. Ναι, και συζητούσαμε. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ήταν ότι θέλαμε ένα file system στο οποίο δεν θα μα επηρεάζει στα iNodes και το οποίο θα υποστηρίζει file system events. Έτσι mm -hmm. ώστε να μπορούμε εμεί το iNotify το λεγόμενο στο Linux, έτσι ώστε να μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να δείχνουμε στον File Explorer στου χρήστε τα αρχεία τα οποία δημιουργούνται. Δηλαδή να μπορεί να κάνει touch στο terminal ένα αρχείο και αυτό να εμφανιστεί στα, στα αρχεία σου δίπλα, στο ID. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Οπότε το συζητούσα μια μέρα αυτό με τον Δημήτρη. Και του έλεγα του Δημήτρη, του λέω, μαλάκα δεν το έχουμε και πρέπει να καθίσω να βρω πώς θα το κάνουμε με ZFS, το οποίο φαινόταν να είναι μια λύση. Και τέλος πάντων κάπως Ήμασταν τότε, θυμάμαι, γυρνούσαμε από το σπίτι σου μια γιορτή και ήμασταν πάνω, ήμασταν στη μηχανή, ξέρω εγώ, και τα λέγαμε στα φανάρια που σταματούσαμε. Και μου λέει, αφού μου λέει αυτοί που σου δημιουργούν το πρόβλημα, δεν σα πληρώνουν. Γιατί αυτό δεν το κάνει ένα business πρόβλημα. Δηλαδή λέει, μόλι περάσει τα τόσα gigabyte χώρο, τα τόσα ενότζι, οτιδήποτε, παγώνω το project σου, πρέπει να πληρώσει. Και πήγαινε το μετά σε ένα δικό του δίσκο, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Το, το πιο απλό ή μετά... Και αυτό κάναμε. Εκεί ήταν και αμφορή κάποια στιγμή. Ναι. Εκεί είχαν παίξει. Το βρήκαμε αυτό το project. Το ή βρήκαμε. Το Το βρήκαμε, βεβαίω. Ωρε, φίλε. Το οποίο το είχαμε γράψει και σε Node, έχω την εντύπωση. Δεν θυμάμαι. Το... Δεν θυμάμαι, θα το βρούμε. Το οποίο ήταν για να παγώνει να πακετάρι και να αποθηκεύει σε πιο κρύο ναι. ε, δίσκο. Το... Cold storage. Και όταν πα να συνδεθεί, σε πραγματικό χρόνο, να σου φέρνει τα αρχεία σου από το S3, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Κρήμα. Ακόμα θυμάμαι αυτοί, το, αυτό το όραμα με το παγόβουνο το οποίο έλειωνε και ξαφνικά εμφανίζονταν το project από ναι, πίσω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι. Άρχεσαι πει να κάνουμε κανένα τέτοιο animation. Το είχα σκεφτεί, δεν ξέρω αν το είχα πει ποτέ. Οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ ωραία, βέβαια. Ε, τώρα όμω, για να σε τιμωρήσω, θα πω σε αυτό το δημόσιο βήμα Φέβαια. που βρισκόμαστε. Το ότι πριν μερικέ εβδομάδε, ναι. όπου αποφασίσαμε να κάνουμε χριστουγεννιάτικε διακοπέ κι εγώ κι εσύ. Ναι. Αυτή την Παρασκευή, την οποία μάλλον θυμάσαι ποια Παρασκευή είναι, Βέβαια. που δουλεύαμε εγώ από ένα καφέ στο Άμστερνταμ και εσύ από σπίτι στην Αθήνα, νομίζω. Και θέλαμε να κάνουμε migrate για άλλη μία φορά το Sorsler. Ναι. Και με ζάλισε. Με ζάλισε. Ναι, έχεις δίκιο. Να αλλάξουμε το file system <laughs> για να μην έχουμε ξανά ποτέ αυτό το πρόβλημα. Για <laughs> να το πάμε σε BTRFS. Για να το τραυματικό ρε φίλε αυτό. <laughs> Θέλω να το κάνω. Για <laughs> <και> να <laughs> το πάμε σε BTRFS. Σωστά. Και καθώ είμαστε εκεί πέρα και μεταφέρουμε αρχεία χωρί αύριο, γιατί ήταν άπειρα <laughs> αυτά τα <laughs> πράγματα. Με έχει ζαλίσει, έχω απειδήσει και με ακούει η Ολλανδέζα εκεί πέρα, η <laughs> η Σερβιντόρα, να ορίωμαι και δεν και <laughs> δεν καταλαβαίνει γιατί. Την αλήθεια. Συνειδητοποιώ ότι επειδή έχουμε βάλει ένα ένα τέρα, νομίζω, δίσκου. Έξι τέρα έξτερα, δηλαδή, άρα πολύ πιο μεγάλους δίσκους στο καινούριο σύστημα και όχι πιο πολλούς μικρούς, όπως είχαμε παλιά, οι Φρουστά. οποίοι ήταν ο block storage και επειδή τους έχουμε κάνει και configure με αυτόν τον τρόπο πλέον έχουμε είτε δεκαπλάσια είτε εκατονταπλάσια inodes. Ήτανε άπειρα, ναι, πραγματικά. Γιατί πρακτικά τα inodes, αν δεν τα έχετε δει και δεν είχατε αυτή την ατυχία να το κάνετε στη ζωή σας ε, μπορείς να, να πεις πόσο μεγάλο, τι μέγεθο να πάρει αυτό το, το, κομμάτι του δίσκου που από τα iNodes. Άρα πρακτικά μπορώ εγώ να μεγαλώσω, να μικρύνω το δίσκο μου και να αυξήσω τα iNodes. Ναι, δηλαδή, αν έχω πάρα, πάρα πολλά μικρά αρχεία, μπορώ να κάνω αυτό σαν ναι. πρακτική. Αφού λοιπόν το είδαμε αυτό, είδαμε ότι τελικά δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Και τελικά το BTRF είναι τέτοιο. Άρα, όταν είπε ότι έχουμε ορκιστεί να μην ξανακάνουμε engineering. Πήγα να το κάνω εγώ, ναι. Αλλά <laughs> τα. Okay. Δεν, δεν είπα, ότι το τήρησα. <laughs> αλλά όχι, το τηρήσαμε βέβαια. <laughs> δεν κάναμε overengineering. Εν τέλει. Ναι. Για, να, για να είμαστε ειλικρινεί, είχα τη διάθεση βέβαια. Έτοιμος, Ήμουν έτοιμο να κάνω την αμαρτία, αλλά δεν την έκανα τελικά. Αλλά εντάξει, δεν λέω. Ευθυγός. Μπορεί κάποιο φορέ το overengineering το να είναι το αποτέλεσμα ενό μαθήματο. Δηλαδή, Σωστά. ένα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο είχε πει ο Κώστα στο επεισόδιο που είχαμε κάνει, που σου λέει γιατί να κάνω κάτι, ρώτησε γιατί να κάνω. Mm -hmm. Κάτι περί, μια περίεργη αρχιτεκτονική. Ναι, εκεί είπε γιατί μαθαίνει. Ακριβώ. Σωστά. Άρα μπορεί να θε να μάθει. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να αποκτήσουμε εμπειρία με DRFE, ή αν ήθελε, είναι ένα πολύ καλό λόγο να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι απογορεύεται να κάνει κάτι. Ναι. Έτσι, μην πάμε στο άλλο επίπεδο και γινόμαστε. Ευθυντικοί. Όχι, έτσι κι αλλιώ η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά η φάση πάει στο BTRFS, δηλαδή το Linux kernel. Όχι, όντω το έχει. Νομίζω ότι κάπου θα το δω. Γενικά η τάση είναι και η λογική είναι ότι θα γίνει το default file system του Linux το BTRFS. Okay. Γιατί είναι journaled, mm -hmm. έχει sub volumes που μπορεί να πει ότι αυτό ο file. Τι έχει. ωραίο αυτό μου, ρε. Ναι, Έχει, έχει πάρα, πολύ, πάρα πολύ ωραία πράγματα και το NAS που έβαλα σπίτι μου εκείνε τι μέρε που ήταν όλε αυτέ οι ώρε. διακοπέ έχει BTRFS by default. Προφανώ είναι λίγο πιο αργά όλα αυτά τα file systems, αλλά καθώ έχει καινούριο hardware, έχει NVMe's, έχει γρήγορε CPUs, έχει μεγάλε RAM, αυτό γίνεται όλο και λιγότερο πρόβλημα και κερδίζει το copyright, την ασφάλεια. Πάρα πολλά. Και δεν νομίζω ότι και όλε οι εφαρμογές είναι βάση δεδομένων που έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη σημασία το file. Και βάση θρούπου. δεδομένων μνήμη δεν θέλει κατά βάση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να μπορεί να, 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 σου πει η βάση ότι έγραψα κάτι, αυτό σημαίνει ότι έχει γραφτεί στο δίσκο και έχει νομίζω commit κιόλα. Α, οκ. δηλαδή. Δε, δεν υπάρχει νομίζω σε ένα. ή εξαρτάται ενδεχομένω και από το configuration. Οπότε εδώ πέρα κάποιο πιο έμπειρο σε βάση θα μα διερθώσει, Αλλά έχω την εντύπωση ότι το σε ποιο σημείο η βάση σου λέει ότι γράφτηκε αυτό, δηλαδή απαντάει πρακτικά ένα insert, mm. έχει να κάνει με το με το ότι έχουν βγει τα blocks. Ε, ναι, ότι έχει γράψει κάπου. Μπορεί βέβαια ε, να γράψει σε κάποιο νομίζω ενδιάμεσο, σαν memory disk, ξέρω εγώ, και να έχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ του, αυτό να γίνει commit okay. στο πραγματικό file system. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει πιο μεγάλη ανάγκη να γράψει γρήγορα από όσο έχει ένα αρχείο στο Sorcerer το οποίο είναι yeah. γραμμένο σε Python, α πούμε, και μέχρι να πάτε σε save ο άλλο στο browser που θα κάνει 100 millisecond, είτε κάνει 100 είτε κάνει 103 δεν σωστά, Αυτό που δεν μπορώ να. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώ έχουμε καταφέρει να κάνουμε τόσο πολύ over engineering εκεί, σαν, σαν αγορά το front end παρόλα αυτά. Δηλαδή. Καλά, καλά, όλα αυτά. Αλλά, δηλαδή το over engineering του back end μπορώ πάντα να το, να το, δικαιολογήσω περισσότερο από το over engineering του front end. Και γιατί μπορώ να το δικαιολογήσω περισσότερο, Γιατί είναι by design ένα πιο περίπλοκο σύστημα. Mm -hmm. Με την έννοια ότι έχει περισσότερα moving parts με τα οποία πρέπει να ασχοληθώ. Πώς φτάσαμε στο React. <laughs> <laughs> ε, create React App, Eject, Webpack. Παναγία μου. Και όλα αυτά σε frontends τα οποία έχουν Angular, Vue και React μαζί. <laughs> Μισώ, να δώσω ένα use case για να είμαι και λίγο δίκαιο: που τα micro frontends ίσω έχουν νόημα. Για πε, γιατί δεν έχω σκεφτεί κάτι. Θεωρώ πω ίσω σε περιπτώσει όπω είναι για παράδειγμα το AWS Console, το οποίο έχει μέσα mm. εκατοντάδε services. Να, να παρέχει μια ενοποιημένη τελική εμπειρία, αλλά το κάθε. Αλλά η κάθε ομάδα ναι. να έχει το δικό, το, το δικό τη. Δηλαδή μου βγάζει λίγο νόημα εκείνη η αλήθεια. Okay. Okay. Και, άρα να μπαίνει στο S3 και να έχει ένα διαφορετικό UI τελείω <συσχε> από το όχι αυτό. <συσχε> <τώρα>. Όχι, <συσχε> αυτό, όχι αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά να πει ότι. Εντάξει, επειδή εγώ αναγκαστικά δεν θα έχω εκατοντάδε developers που θα δουλεύουν front-end <συσχε> Ναι, okay, okay. Ο καθένα θα έχει το δικό του tool set. Δηλαδή αυτό που το οποίο θα βγαίνει στο χρήστη δεν ναι, καταλάβει ποτέ ότι το ένα χρησιμοποιεί Vue.js και το άλλο χρησιμοποιεί React για παράδειγμα. Όχι τι λόγο να γίνει αυτό. Αλλά καταλαβαίνω γιατί σε μια εταίρεια που είναι τύπου δημόσιο δεν μπορείς να ασχοληθεί με το consistency. Δεν έχει χρόνο. Ναι, και, και, πάλι μπορεί να είναι πιο γρήγορο να, να ρισκά, βασικά το ρίσκο σου με το να αναπτύξει δύο, τρει ή τέσσερι διαφορετικέ τεχνολογίε είναι πολύ μικρότερο σε τόσο μεγάλα μεγέθη, θεωρώ, από όσο σε μια μικρότερη εταιρεία. Έτσι. Δηλαδή, εκεί πέρα θα ξαναβρει κάποιον προγραμματιστή που να ξέρει React, Δεν θα είναι ο τελευταίο. Είναι τρομερό όλο αυτό το που έχουμε κάνει με το Virtual Dome. Θα σου πω, υπάρχουν, υπάρχουν σύνδετε εφαρμογέ, θεωρώ, που αυτό ενδεχομένω να βγάζει νόημα. Mm -hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο συχνέ όσο η χρήση του React. Mm -hmm. Το οποίο όμω ισχύει και στο backend. Και στο backend υπάρχουν πάρα πολλέ φορέ όπου πηγαίνουμε και κάνουμε κάτι το οποίο, αν θυμάσαι καλά, στα πρώτα χρόνια του όρου μα είχε πει ο Διονύσης που λέγεται Premature optimization. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ότι πηγαίνει να βελτιστοποιήσει μία διαδικασία πριν ακόμα δει ότι ο χρόνο ο οποίο παίρνει στην τρέχουσα κατάσταση είναι πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Πρέπει να βρει στο bottleneck πάντα. Ναι. Δηλαδή, μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για το άρθρο που είχε κάνει ο Θανάσης με, με τον Dif -ma Match Patch. Ε, αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή βελτιστοποίηση, η οποία δεν είχε νόημα για αρκετά χρόνια στο Σόρσλερ. Σωστά. Δεν σημαίνει, μόλι όμω είδαμε αυτό το πρόβλημα, το βάλαμε κάτω και το λύσαμε. Αν Σωστά. πηγαίναμε να βρούμε τον το πιο γρήγορο τρόπο να σώζει αρχεία, όταν το Σόρσλερ ακόμα πήγαινε να το παρουσιάσει και ήταν κάτω. <laughs> Γιατί κάποιο απλά μπήκε και έπαιξε με το σερβερ <laughs> ο οποίο ήταν στο υπόγειο του σπιτιού σου. <laughs> ή Έπρεπε να πάρει τηλέφωνο την αδερφή σου και να <laughs> μα <με το laughs> πει: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι καλούλα. Ε, δε, δεν είχε νόημα τότε. Δηλαδή υπάρχουν κάθε φορά στάδια στα οποία βγάζει νόημα αυτό. Ναι. Ή όταν, α πούμε, για παράδειγμα, το file system ήταν στην MySQL. Πώ! ε, ε, ε. μου, ναι, ισχύει αυτό. Όταν είχαμε MySQL, από, και είχαμε στη βάση δεδομένων ποια αρχεία έχει στο... στο project σου. Τα είχαμε και στη βάση και στο... και στο file system. Θυμάμαι τη χαρά και ακόμα παίρνω πάρα πολύ χαρά όταν διαγράφουμε πράγματα. Mm -hmm. όταν κάναμε drop table το file system του Sorcerer την MySQL και πλέον καθώς αυτό γινόταν όντω ένα IDE καθώς πέρναγε και καιρός μείναμε μόνο στο file system θυμάμαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά πως τον κατεβάσαμε το MySQL server όπως τώρα που θα κλείσω τους digital ocean servers μόλις ε, φύγω Έτσι, από εδώ το. το ξέχασα αργά, γαμό το <συσχύ> από Μάρτιο δηλαδή μην του πληρώνουμε κρίμα είναι ε, αλλά ναι γενικά Πρέπει να κάνει βελτιστοποίηση, πρέπει να κάνει καλύτερε αρχιτεκτονικέ, αρχιτεκτονικέ οι οποίε μεγαλώνουν καλύτερα όσο μεγαλώνει η εφαρμογή σου. Mm. Σίγουρα δεν πρέπει πάντα να βλέπει κοντόφθαλμα στον, στον επόμενο μήνα, στο επόμενο εξάμεινο. Mm. Πρέπει πάντα να έχει στο μυαλό σου πιο. Αν όλα πάνε καλά, τι θα γίνει σε ένα χρόνο, θα γίνει σε πέντε χρόνια. Mm. Αλλά όσο πιο μακριά πηγαίνει το χρόνο, τόσο μικρότερο ποσοστό τη απόφαση θα πρέπει να είναι αυτό σε σχέση με το πόσο κόπο θα πάρει. Ακριβώ αυτό. Ακριβώ. Δηλαδή δεν λέω καθα... να, να πηγαίνει πάντα και να λε, ξέρει τι, αυτό το μήνα δεν πρόκειται να έχουμε παραπάνω από 10 πελάτε. Άρα λοιπόν να βάλω ένα maximum 10, α πούμε, στο... στη βάση για του πελάτε. Όχι, αλλά για παράδειγμα. Θα μα δώσω ξεκάθαρα τι έχουμε κάνει στο Vaulting, Γιατί δεν για ακόμα. Για παράδειγμα, δεν έχουμε υλοποιήσει το email υπενθύμηση ανανέωση τη συνδρομή. Όλη, όλη τη διαχείριση τη συνδρομή. Δηλαδή, άμα κάποιο πάει τώρα και κάνει πάυση τη συνδρομή του, ακόμα και πάυση να κάνει η ακύρωση, άμα δεν διαγράψει το λογαριασμό του, αυτή η συνδρομή ισχύει μέχρι και ένα χρόνο μετά. Ναι. Το πώ θα συμπεριφερθεί το βόλτι ένα χρόνο μετά, ή άμα αποτύχει η πληρωμή, πώ θα σταματήσει. Αυτό δεν το έχουμε υλοποιήσει. Δεν χρειάζεται. Γιατί είναι σε ένα χρόνο και θα το κάνουμε, ξέρω το καλοκαίρι λογικά. Ναι. Και, και ένα από του λόγου που το βόλτι ξεκίνησε με τι συνδρομέ ήταν για να βάλουμε το πρόβλημα τη διαχείριση αυτή ένα χρόνο μετά. Όταν είναι μικρά τα ποσά είναι πολύ πιο βολικέ οι αιτήσει συνδρομέ. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχαμε το Σόρσλερ, θυμάμαι να έχω πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στο να βάλουμε αιτήσει συνδρομέ. Γιατί ήμουν χαζό. Τώρα που το βλέπω. Έχουμε συζητήσει, δεν το θυμάμαι καν. Έχει συζητηθεί. Τώρα που το βλέπω από την άλλη πλευρά, δηλαδή ενό χρήστη ο οποίο μπορεί να είναι και εταιρεία. Μόνο και μόνο ότι ασχολείσαι 11 λιγότερε φορέ το χρόνο με τιμολόγια. Ναι. ναι. είναι φοβερό. Δηλαδή πρα, πραγματικά και δίνει και μια καλύτερη τιμή. Είναι no fucking brainer. Δηλαδή GitHub και όλα αυτά πήγα και τα έβαλα όλα ετήσια. Δεν έχω. Ναι, ρε. Εννοείται. Κάτι που ξέρει θα χρησιμοποιήσει για τουλάχιστον ένα χρόνο. Έτσι, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά γενικά νομίζω κάνω στα πάντα ετήσει συνδρομέ. Δεν μπλέκομαι. Mm. Εκτό αν δοκιμάζω κάτι. Αν δοκιμάζω κάτι, σύνδεσαι το βάζω για κάνα δύο μήνε, σύνδεσαι προσωπική κάρτα για να μην μπλέκω κιόλα. Ναι. Και μετά με το που πω ότι κάτι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μείνει, πάει η αιτήσια αστυνομία, τελείωσε. Ναι. Όχι. Over engineering ποτέ. Πίσω στο frontend. Δεν ξέρω πώ το κάναμε αυτό και γιατί έχουμε κάνει πράγματα όπω το Virtual DOM. Γιατί. Δηλαδή, προφανώ και υπάρχουν τα use cases για αυτά. Δε, δε, Αλλά... κα, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό ε, Κανείς δεν, αμ, δεν, αμφισβητεί Το ότι το, το React είναι φανταστικό Λογισμικό και το Vue και το Angular Και όλα αυτά δηλαδή... Ναι Ίσως, κάποιες φορές, να μην χρειάζεται από την άλλη, ίσως το, το, το React μπήκε να, να φέρει ένα καινούργιο παράδειγμα στο πώς γράφει εφαρμογέ και για αυτού έβγαζε και νόημα το Virtual Dome. Για το Facebook, κανένας. Ναι. Για το Instagram. Ε, Instagram, νομίζω, ξεκίνησα. Νομίζω έχεις δίκιο. Ήταν για το πρώτο Instagram web, αν δεν κάνω λάθος, ε, το, ναι. το, το React. Ναι. Ή το React ή το React Native είναι από τα δύο. Σίγουρα ξεκίνησε από το Instagram, 100%. Ε, το React Native... Τ δεν γίνεται να ξεκινήσει από αλλού. Ενώ αφήνω μετά το React. Ναι, δεν ξέρω άμα. Anyway, ναι, ποιο από τα δύο ξεκίνησε που νομίζω ότι είναι στο Instagram όμω, όντω. Νομίζω και εγώ ότι ήταν τότε με το... λίγο μετά την εξαγορά του Instagram και επειδή υπήρχε, είχε φτιαχτεί νομίζω το React για να παίξει καλά το Instagram στο, στο web, γιατί okay. τώρα δεν είχε web. Okay. Αν θυμάμαι καλά την ιστορία. Ε, σε κάθε περίπτωση, το το ότι έβγαζε για εκείνους νόημα το, το, Virtual DOM δεν είναι απαραίτητα κακό από τη στιγμή που δεν επηρεάζει τον τελικό χρήστη. Εγώ δηλαδή δεν το βρίσκω τόσο κακό over engineering το, 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 Virtual DOM αν αυτός ο οποίος το ξεκίνησε είχε νόημα για εκείνο να το φτιάξει. Τώρα το ότι εγώ, εγώ, δεν θα χρησιμοποιήσω το React για το Virtual DOM θα το χρησιμοποιήσω γιατί με βοηθάει σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα εννοώ ότι, δηλαδή, θέλω να έχω functional components και να τα δομήσω με έναν τρόπο και να έχω το state μου και κ. και, και, και Δυσκολεύομαι, αλλά ναι Τώρα ξεκίνησε κάτι πάρα πολύ ωραίο να ξέρει. Το, το έχει κάνει C, Chrome και το έκανε και ο Safari Στο Technology Preview Για yeah, πες um, Έκανε de Declarative mm -hmm. Declarative Shadow Root Τι είναι αυτό, Shadow DOM Στα, σ, Τα Web Components mm -hmm. Που είναι αυτά τα usable έτσι, Elements Έχουν το λεγόμενο Shadow Root το οποίο είναι ένα ένα παράλληλο dom, που είναι τα elements που έχουν μέσα, το οποίο δεν το βλέπει. Εσύ παίζει ένα παράλληλο κόσμο, εσύ βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και στο κάνει hide. Το άλλο πρέπει να το κάνει access με διαφορετικό τρόπο. Να αποκτά πρόσβαση σε αυτό με διαφορετικό τρόπο. Okay. Δηλαδή, Αν εγώ έχω ένα web component το οποίο το λέω. Blog article, το οποίο έχει την εικόνα μου πάνω αριστερά, πάνω δεξιά τον τίτλο, από κάτω τον υπότιτλο, μετά το κείμενο, αλλά όλο αυτό είναι ένα. Mm -hmm. Και στο κάνει. import Εγώ μπορώ να έχω όλα αυτά τα δεδομένα στο shadow root. Ναι. Και εσύ να μην τα βλέπεις στο dom. Okay. Και για να μπορέσω να τα δω, να πω, πήγαινε σε αυτό το element και φέρνει μου το shadow root. Το shadow dom δηλαδή το οποίο έχει μέσα. Okay. Άρα να χτίζεται Ωραία. στο. Μπράβο, αυτό χτιζόταν. Χτίζεται μέχρι τώρα με JavaScript. Okay. Το οποίο δημιουργεί το εξή πρόβλημα, ότι τα web components χρειάζονται JavaScript. Μhm. Mm Οκ. Okay. Άκουσε κουδούνι. Άκουσε κουδούνι. Τελικά ήταν κουδούνι. Ήταν κουδούνι. Λοιπόν, οπότε, κάτσε με να δω ότι κάθομαι καλά. Καλά είναι. Okay. Άρα λοιπόν, πρακτικά εγώ μπορώ να φτιάχνω το, το Shadow DOM και αυτό, μετά να, να αναλλάσσω όλο αυτό και το δέντρο αυτό να διατηρείται από το browser και όχι από JavaScript. Άρα να παίζει όλη με, αυτή η φάση. μπορεί πλέον το shadow DOM, αντί να το δημιουργεί με javascript να το δημιουργεί. και να λες ότι όταν δημιουργείται αυτό το tag πήγαινε και βάλε μπλα μπλα με βάζει αυτά τα δεδομένα να το φτύνεις έτοιμο mm -hmm. από το server, να φαίνεται στην HTML, αλλά να πεις ότι αυτό είναι shadow, είναι κάτι άλλο. Και αυτό να ενεργοποιείται με κάποιο τρόπο χωρίς javascript απαραίτητα. Ακριβώς και να μπορείς να έχεις web components τα οποία έχουν shadow DOM χωρίς javascript. Πάρα πολύ σημαντικό. Στην ουσία σου γλιτώνει engineering πάλι, δηλαδή γράφεις απλά html okay. και συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θέλεις. Και πάω πίσω στο κομμάτι του... Δεν κάνει hydrate αυτό. <συσκλή> Στην ουσία είναι αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Στέλνεις hydrated things. Λοιπόν, και πηγαίνοντας πίσω στο κομμάτι του, του virtual dom και όλου αυτού, αν έχω καταλάβει καλά, OK. Γιατί παίζει και εγώ να έχω καταλάβει λάθο, δεν παίρνω τη μέρα μου γράφοντα React και Vue. Έχω μια εικόνα, αλλά το, Shadow, το Visual DOM έχει δημιουργηθεί για λόγου performance, για λόγου ε, ταχύτητα. Δηλαδή, θέλουμε όταν εμεί πάμε και κάνουμε αλλαγέ στο front-end κώδικα, οποίο, οι οποίε θα αποτυπωθούν στον browser. Θέλουμε να κάνουμε τα λιγότερα δυνατά paints στον browser, να κάνουμε mm. τα λιγότερα δυνατά renderings. Σωστά. Λοιπόν, ειδικά από συνεχόμενε αλλαγέ, ειδικά αν μπορούμε να τι μπατσάρουμε. Οπότε αυτό είναι ο ρόλο του Virus Anthem. Ε, 99% των εφαρμογών που χρησιμοποιούν React δεν τι αφορά αυτό το θέμα. Ναι, αλλά θα, θα, θα επιμείνω εγώ για να κάνω λίγο τον αντίλογο ότι ενδεχομένω αυτέ οι εφαρμογέ να, να παίρνουν πολλά προτερήματα από όλο το υπόλοιπο οικοσύστημα του React. Δηλαδή από το πώ θα γράψω κώδικα, πώ θα τον οργανώσω, τι βιβλιοθήκη θα βρω εκεί πέρα έξω και πώ θα κάνω το ζωή μου Όταν λε αυτέ οι εφαρμογέ, εννοεί οι προγραμματιστέ ή οι τελικοί χρήστε. Οι, οι προγραμματιστέ. Γιατί ο τελικό χρήστη, ο τέλο τη ημέρα, δεν έχει πρόβλημα. Είτε έχει εσύ virtual DOM, είτε έχει κανονικό DOM, είτε έχει φόρμε, είτε έχει κάτι άλλο. Αν έχει virtual DOM, έχει και τα bugs του virtual DOM. Μαζί σου. Το δέχομαι. Και αν έχει React, έχει και το payload του React. Ναι, σωστά. Οπότε πιστεύω ότι έχει σημασία. Δεκτό. Δεν... Και το λέω ειδικά αυτά στο... ειδικά για το frontend. Είμαι πολύ πιο στριφνό εγώ προσωπικά. Γιατί? Γιατί έχει πολύ παραπάνω σημασία. Να σου πω κάτι. Είναι το. Αυτή τη στιγμη mm -hmm. Σε πίθο να φτιάξουμε ένα CLI σε Python και να το στείλουμε. Όχι. Ακριβώ. <laughs> ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Ότι σω είναι λίγο υπερβολικό. Γιατί, συνομί, γιατί όμω δεν στέλνουμε, τι είναι το CLI, είναι ένα command line interface. Είναι ένα tool το οποίο το κατεβάζει ο προγραμματιστή στον υπολογιστή του. Και ο προγραμματιστή, γιατί κατεβάζει προγραμματιστέ, χρησιμοποιούν command line tools και το τρέχει μέσα από τη γραμμή εντολών, το terminal. Γιατί να μην καθίσουμε να το γράψουμε σε Python που είναι η αγαπημένη μα γλώσσα και στου δύο πάρα πολύ ωραία και να στείλουμε την Pythonιά μα. Γιατί ο τρόπο θα το πακετάρουμε, το στείλουμε στον τελικό πελάτη, δεν είναι τόσο απλό όσο, όσο το να στείλει σε ένα ε, εκτελέσιμο το οποίο είναι όλο ένα αρχείο. Μπράβο, γιατί με την Python πρέπει να στε... είτε να υποθέσουμε ότι ο άλλο έχει Python, είτε, είτε να... να... στείλουμε και την Python μαζί. Όπω το Dropbox. Ακριβώ. Όπω το Dropbox. Το οποίο για να το κάνει, τι έκανε. Προσέλαβε τον Guido. Εντάξει. Ναι, δεν λοιπόν. έχουμε τα λεφτά για να προσλάβουμε τον Guido, νομίζω. Ακριβώ. Οπότε. Ακόμα. Τουλάχιστον. Εκόμα. Ναι. Οπότε αυτό για παράδειγμα δεν το κάναμε. Ε, δεν το κάνουμε όχι επειδή βολεύει εμά, αλλά επειδή μα νοιάζει ο τελικό χρήστη. Και δεν θέλουμε να τον τασουμε μια σακούλα σκουπίδια. Ισχύει, ισχύει. Το οποίο και... στην περίπτωση μα είναι, είναι η Python. Και. Ωραία. Το... Το, το, ακούω, το δέχομαι. Θεωρώ ότι υπάρχουν εφαρμογέ. Δεν είμαι σίγουρο ότι όλε οι εφαρμογέ οι οποίε υπάρχουν εκεί πέρα έξω είναι και οι σωστέ. Όπω αυτό είναι για πολλά πράγματα. Είναι και στο backend και στο frontend. Και, και από θέμα αρχιτεκτονική, δηλαδή υπάρχουν διάφορα παραδείγματα αρχιτεκτονική τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμα για μεγάλα συστήματα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμα για ένα microservice. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει ένα microservice το οποίο απαντάει 3 API calls και πα και βάλει Hex programming. Ναι. το... Νομίζω ότι δεν είναι σωστή επιλογή. Νομίζω. Το, το Virtual Dom είναι εξαιρετικό για περιπτώσει που έχει συχνά αλλαγέ. Στο, στο, UI. Το παράδειγμα που έλεγε yeah. παράδειγμα, ο Νίκο yeah. στο Gris.js, που έλεγε ότι είχαμε πάρα πολλέ φόρμε στην πόλη που έπρεπε να αλλάζουν παιδεία, ιστορίε, τιμέ από εδώ από εκεί. Ναι, οκ. Okay. Αυτό για παράδειγμα, όντω, ειδικά εκεί, εκεί θέλει και state management. Γιατί αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να το διαχειριστεί και δίνει στον άλλον μια πραγματική εφαρμογή. Ό, όταν κάποιο ανοίγει μια εφαρμογή στην οποία πάει και κάνει δουλειά μέσα, εντάξει, μπορεί να περι, περιμένει κιόλα ότι μπορεί να είναι και λίγο, να έχει ένα, ένα βάρο αυτό το πραγμα mm -hmm ήδη είναι καλύτερο από το να έχει κάτι native που θα κατεβάσει τα gigabytes στον υπολογιστή για να είναι όλα έτοιμα. Οπότε, οκ, okay, fair. Αλλά το. Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν προφανώ και υπάρχουν use cases. Θεωρώ ότι υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό και να. Το να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι over-engineered το React. Το να χρησιμοποιεί React για κάποια πράγματα είναι over-engineering για να το κάνω. Από ξέρω. την άλλη, το Next και το Next, αντίστοιχα, έχουν αρκετό, ναι. αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Και το πλέον. το Remix. Με πέθανες. Ποιο είναι το, το Remix. Είναι αυτό που είχε αγοράσει το Shopify, που πλέον έκανε rewrite marketing, το, το marketing website σε oh, Remix. Okay. Το οποίο θεωρητικά είναι. λέει, α πούμε, και ο CEO του Shopify ότι θα τα ισοπεδώσει όλα, ούτε Next ούτε τίποτα. Έχουν κάνει και ένα συγκριτικό που λέει γιατί το Remix είναι καλύτερο από το Next. Οκ. Okay, the Δεν whole... το έχω... Και το Next είναι και Edge Native. Τρέχει και... Ε, το Remix το, Ed, το Next. Το Remix. Α, ah, οκ. Okay. Το Remix είναι και Edge Native νομίζω. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις διπλώ και να κάνει το server side Rendering σε Cloudflare Workers μια φορά και τέρμα. Πάντως και το Next, σίγουρα στο 3 μπορεί να το κάνει αυτό. Να. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει και το Next. Και okay, δηλαδή, Είναι, ένα βασικό είναι πάρα πολύ γρήγορο. Φτύνει το HTML έτοιμο όπω πρέπει. Δεν χρειάζεται JavaScript μπροστά, δηλαδή έχει φτιαχτεί με τη λογική ότι φτιάχνω σελίδε που συμπεριφέρονται όπω συμπεριφέρονταν παλιά. Ας το πούμε, καλά φτιαγμένε okay. σελίδε, αλλά με καινούριο tech. Και με την έννοια ότι λαμβάνει υπόψη και, και όλα τα καινούργια που σου δίνει ο browser που μπορεί, ξέρεις, δεν ξέρω τέλο πάντων, ωραία optimizations. Είναι οριακά ευλογία να μπορέσει πάντω να χρησιμοποιήσει, να πει ότι απορρίπτω παλιού ε, browsers, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά αν μπορεί να το κάνει, είναι φοβερό πράγμα. Εντάξει, όχι πλέον το κάνει, γιατί έχει αρχίσει. Σε αυτό έγινε και μια, ξεκίνησε και μια πίεση από του vendors που λένε εμεί σταματάμε τα security updates. Οκ. Mm -hmm, okay. Οπότε σε αναγκάζει να πα σε μια πιο πρόσφατη έκδοση που σημαίνει να. πιο πλούσιο API στο τι μπορεί να χρησιμοποιήσει, που σημαίνει πιο καλέ και πιο ελαφριέ εφαρμογές γιατί δεν χρειάζεται να βάλει 52.000 polyfills. Το οποίο το polyfill ήταν. Ναι, ποτέ ξανά polyfill. Ποτέ πα, ξανά πα, polyfill. πα Το θυμάστε το, το Ιζαρέι polyfill, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται που κιόλας κάποια στιγμή το είχε κατεβάσει ο τύπος, από το NPM γιατί είχε τσακωθεί με κάτι, με κάτι άλλο και διάλυσε το μισό web. Ακραίο. Ακραίο. Ωραία πραγματάκια. Αμέ. Άρα, overengineering. Νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι όχι. Γιατί σε τίποτα η απάντηση δεν είναι όχι. Mm -hmm. Αλλά η απάντηση είναι πάντα τα σγίζει. Ναι. Πόσο, πόσο μακριά θα σε ωφελήσει κάτι και Προστά. πόσο κόπο έχει σήμερα. Προστά. Τα βάζει κάτω, υπολογίζει το πραγματικό όφελο και βλέπει τι συμφέρει. Κάποιε φορέ συμφέρει να πα με κάποια πιο περίπλοκη λύση. Τι περισσότερε, μάλλον, φορέ πιο γρήγορη λύση είναι για μένα καλύτερη. Και δεν σου στέει κανεί για το αποτέλεσμα. Εννοείται. Εννοείται. Ωραία. Τέλεια. Είναι όπω αυτό που πάει ο άλλο να βοηθήσει κάποιον να παρκάρει και λέει: Έλα, έλα, έλα Έλα να αντιστέλει <laughs> <laughs> ε, Ναι, σωστά. Είναι μια... Και να πω και ότι είναι και μια πολύ ωραία σκηνή με παρκάρισμα από μια ταινία το Rozbánθιρα με τον Steve Martin. Που προσπαθεί να είναι με ένα σμαρτάκι, ρε παιδί μου, ναι. που κάνει τον επιθεωρητή Cruzot και πάει να παρκάρει, έχει άπειρο χώρο, α πούμε. Και λε, παιδί μου, θα το παρκάρει στην άνεση. Και πάει και ισοπεδώνει τα μάξια. Μπα, ναι. Πολύ ωραία σκηνή, ναι. <laughs> Καλή cool. Τέλεια. Οπότε. Προτάσει. Τι να, τι να προτείνω. Το... Remix. Remix. Remix.run. Τσεκάρετε το. Είναι ένα front-end framework το οποίο βασίζεται, αν θυμάμαι καλά, στο React. Φαίνεται να έχει ενδιαφέρον όντω. Α, άρα Μα... πατάει πάνω από το React αυτό. Έχω την εντύπωση πω πατάει πάνω από το React και μου φαίνεται πω έχει πολύ σωστέ προτεραιότητε. Οπότε τσεκάρετε το. Φαντάστη. Ε, λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω στο θέμα τη ε, κρασοποσία. Ε, θα ξανακατεύουμε προ Νεμαία και εκτίμα Παλυβού. Mm -hmm. ε, πολύ ενδιαφέροντα κρασιά. Τέλεια. Δοκιμάστε. Άμα σα ενδιαφέρει το κρασί και άμα είστε πάνω από 18. Σημαντικό. <laughs> <laughs> <γυρή και> Τέλεια. Έγινε. Μικρή κουβέντα. FM. S04 ή. 15. Α, τώρα το ξέρει. Τώρα το ξέρει. Δεν είχα δει και πριν φορά. Τώρα το ξέρει το Τέλεια. Αυτά. Και με λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ατίο.